Επιτράβω πάμε το χειροκρότημά μας για τους ομάδες του Ολυμπιακού και του Ατρόμητου. Μας τρελάνε τα μάτια, πραγματικά βλέπω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Παιανία. Το εμβληματικό προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού φιλοξενεί για ακόμα μία φορά το σημαντικότερο διεθνές τουρνουά αναπτυξιακών ηλικιών που διεξάγεται στην Ελλάδα. Το Vicos Cola Elite Neon Cup είναι για ακόμα μία φορά εδώ. Μια διοργάνωση που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια με στόχο την βελτίωση των αθλητικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα και την προώθηση της ελληνικής φιλοξενίας, της ελληνικής κουλτούρας. Και είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε ίσως το πιο σημαντικό αγώνα αυτού του τουρνουά, τον τελικό της μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας που διεξάγεται εφέτος και είναι ο τελικός K16 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο. Μιλάμε για παιδιά κυρίως γεννηθέντα το 2006, υπάρχουν ωστόσο και κάποιοι του 2007, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Μέχρι τώρα όλα έχουν κυλήσει πάρα πολύ καλά στην τρίτη ημέρα που στις δύο προηγούμενες και στην τρίτη μέρα που διεξάγεται η διοργάνωση, αυτός ο θεσμός που ισχύει από το 2014, με μοναδική εξαίρεση τον καιρό που δεν μας έκανε τη χάρη, κακές καιρικές συνθήκες, σε αντίθεση με την ηλιόλουστη Παρασκευή και το ηλιόλουστο Σάββατο. Σήμερα είχαμε βροχή, είχαμε αέρα. Τώρα τα πράγματα δείχνουν κάπως καλύτερα, μήπως και μας γίνει χάρη και παρακολουθήσουμε τον τελικό υπό πολύ καλές, υπό εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Να περάσουμε κατευθείαν στις συνθέσεις. Πρώτος αναγράφεται ο Ολυμπιακός με τερματοφύλακα τον Κουράκλη. Από δεξιά προς τα αριστερά η αμυντική γραμμή σε σχηματισμό 4-3-3. Κουτσόπουλος, Σουλανιάκου, ο Δάμα και ο Παυλάκης. Στο κέντρο ο Νεκτάριος Ελαφάκης είναι αμυντικός χαφ και μπροστά του ο Μουζακίτης και ο Στράντζος. Αριστερά Πνευμονίδης, δεξιά του Φάκης και σέντερφορ ο Κοστούλας. Περάσουμε και στον Ατρόμητο. Γαρίος τερματοφύλακας, ίδιο σχηματισμός 4-3-3 με Γιαννακόπουλο δεξιά, Δημοσθενιάδη Μπέι στην αμυντική διάδα, τα δύο center back, Δανδαμάνης αριστερά, ο Κυριάκος Αλεξίου με τον Ζαγαρέλο και τον Λοϊζίδη στα half, αριστερά Μπάτος, δεξιά Μπάτος αριστερά Σαραγιάννης και center for ο Γιώργος Λιώσης. Βόσνιος διαιτητής του αγώνα, ο Αβντί Μπασίτς, με βοηθούς τον Ζέρβα και τον Μαλίκ Σέχιτς. Και τέταρτη από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ορμόμενη όμως μας έλεγε πριν από λίγο, τη Μαρλέν Ρομέρο. Όλα έτοιμα και ο τελικός ξεκινάει με τον Λιώση να κάνει τη σέντρα. Ατρόμητος λοιπόν, η K16, ομάδα που προετοιμάζεται για το επόμενο πρωτάθλημα της K17, τη Super League K17 και ο Ολυμπιακός το ίδιο, με την εξαίρεση βέβαια ότι πολλά παιδιά του Ολυμπιακού τα είδαμε και φέτος αγωνιζόμενα στην K17. Για παράδειγμα, πρόχειρα βλέποντας την αρχική σύνθεση, ξεχωρίζω τον Αλαφάκη, τον Σουλανιάκου, τον Αλαφάκη, τον Μουζακίτη στην Super League K17. Ο Σουλανιάκου, που σας είπα πριν, όπως και ο Κοστούλας, αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα της K15. Πρώτη διπλή προσπάθεια από τον Ατρόμητο με τον Σουλανιάκου να, με τον Δάμα να απομακρύνει. Και εκεί από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος, παραχωρούν το πλάγιο οι παίκτες του και η μπάλα επιστρέφει στον τερματοφύλακα Κουρακλή. Από αριστερά το build-up της ομάδας οργανώνεται με τον Δάμα. Δεξιά πάλι εκεί για Γιαννακόπουλο και από τον Γιαννακόπουλο η μπάλα περνάει στη δεξιά πτέρυγα, αλλάζει, επανέρχεται και πάλι τώρα ο Αντώνης Δάμα, βαθιά μπαλιά για τον Πνευμονίδη, μπάλα out, να πλάγιο out, το οποίο θα εκτελέσει ο δεξιός μπακ του Ατρόμητου, ο Γιαννακόπουλος. Μετά από μονομαχίες στον χώρο του κέντρου επανέκτησαν την κατοχή οι παίκτες του Ολυμπιακού.
Δάμα και η μπάλα πίσω στον Κουρακλή. Ωραία εκεί μπροστά την παλιά για τον Στράντζο. Στράντζος για τον Κοστούλα. Κοστούλας επιχειρεί μια παλιά, δεν είναι και τόσο καλή. Θα καταλήξει μπάλα απευθείας out. Μπάμπης Κοστούλας, ο γιος του Θανάση, του παλιού άσου του Ολυμπιακού. Αγωνίζεται στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια, όπως και ο μεγαλύτερος αδερφός του. Είναι του 2005, ενώ ο Μπάμπης, τον οποίο παρακολουθούμε σήμερα, είναι του 2007. Γεννηθής πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα της K17, της K15 που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, με τον Ολυμπιακό να στέφεται πρωταθλητής. Πρώτος σκόρερ λοιπόν της διοργάνωσης εκείνης ήταν ο Μπάμπης Κοστούλας. Σε ένα συγκλονιστικό τελικό επικράτησε ο Ολυμπιακός στα πέναλτι του ΠΑΟΚ, τελικός που έγινε στο Αγρίνιο. Ενακόπουλος βαθιά, το πλάγιο out, διεκδικήσει στο χώρο του κέντρου. Πνευμονίδης με Γιαννακόπουλο, ένα δίδυμο που θα το απολαύσουμε σήμερα. Στράντζος ελέγχει την μπάλα και την περνάει για τον Παυλάκη. Προσπάθησε να βρει τον Πνευμονίδη, offside. Το οποίο τώρα θα εκτελέσει ο Μπέις για τον τερματοφύλακα του, τον Γαρίο. Και από εκεί αριστερά η μπάλα για τον Δημοσθενιάδη. Έκλεψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και η μπροστινή παλιά για τον Στράντζο. Ο Στράντζος τώρα κινείται από δεξιά. Γύρισαν οι παίκτες του Ατρόμητου και κάλυψαν. Ανέκτησαν και την κατοχή, δυνατές εκεί μονομαχίες. Και διώχνει δυνατά για να λύσει αυτή την μικρή πολιορκία που πήγε να δημιουργηθεί ο Δαρδαμάνης. Οδηγίες συνεχόμενες από τον κύριο Κωνσταντίνου, τον προπονητή του Ατρόμητου. Από την άλλη πλευρά ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης καθοδηγεί τα παιδιά του Ολυμπιακού. Μουζακή της μπαλιά προς την περιοχή του Ατρόμητου. Έκοψαν οι αμυντικοί, έδιωξαν ξανά πίσω από την αρχή το build-up για τον Ολυμπιακό με τον Παυλάκη. Παυλάκης για τον Στράντζο. Στράντζος εκεί επιτηρείται ωραία από τον Αλεξίου. Και από τον Πνευμονίδη η μπάλα ξανά πίσω για τον στόπερ, τον δεξιό στόπερ της ομάδας του Ολυμπιακού, τον Στέλιο Σουλιανιάκου. Η επίθεση ξεκινάει ξανά από πίσω για τον Ολυμπιακό με τον Αντώνη Δάμα. Παυλάκης. Πάλι Δάμα. Βλέπουμε σε αυτά τα πρώτα λεπτά τον Ολυμπιακό να ψάχνει περισσότερο με την κατοχή της μπάλας να κυριαρχήσει. Εδώ μια ωραία μπαλιά από τον Μουζακίτη μέσα στην περιοχή και δοκάρι στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Χρήστο Μουζακίτη να σημαδεύει το δοκάρι του Γαρίου και στη συνέχεια το Στράντζο να σουτάρει out, ψηλά out. Η πρώτη αυτή ευκαιρία του τελικού καταγράφεται ακριβώς με τη συμπλήρωση 5 λεπτών αγώνα. Πιο δυνατά έχει μπει ο Ολυμπιακός, φαίνεται αυτό. Βλέπουμε λίγο νευρικούς τους παίκτες του Ατρόμητου στην εκκίνηση των επιθέσεών τους στο build-up. Ενώ τον Ολυμπιακό πολύ πιο οργανωμένο στο τομέα αυτό. Με Δάμα πάλι να ξεκινάει, Δάμα αριστερά. Παυλάκης είναι ο σύνηθις τρόπος με τον οποίο οργανώνονται και χτίζουν την επίθεση τους παίκτες του Ολυμπιακού. Στράντζος Πνευμονίδης, απομακρύνουν οι παίκτες του Ατρόμητου, όμως ξανά σε ερυθρόλευκα πόδια η μπάλα, ξανά με τον Παυλάκη. Και εκεί λίγο πιο πίσω για τον Νεκτάριο Αλαφάκη. Σουλανιάκου. Ψάχνει δεξιά, δεν βρίσκει ξανά από την αρχή επίθεση. Από τον Αλαφάκη, δεξιά τώρα πήγε η μπάλα για τον Τουφάκη. Τουφάκης θα δοκιμάσει μια σέντρα. Όχι. Όχι, θα μαρκαριστεί καλά από τον Δαρδαμάνη, ο οποίος θα παραχωρήσει τελικά ένα κόρνερ. Κόρνερ το οποίο, όπως βλέπουμε, αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Χρήστος Μουζακίτης, ένας ποδοσφαιριστής που φέτος είχε συμμετοχές τόσο στην K17 αλλά ανέβηκε και στην K19. Στράντζος γυρίζει την μπάλα στην περιοχή, ευκαιρία τώρα, δεν θα κάνει όμως καλά το κοντρόλ εκεί ο Σουλανιάκου, έτσι δεν θα δημιουργηθεί ο κίνδυνος για την εστία του Γαρίου.
πιέζει ο Κωστούλας στους αμυντικούς του ατρόμητου, προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από, από την περιοχή τους. Κωστούλας συνεχίζει να πιέζει, πρώτος τώρα στην μπάλα ο Σουλανιάκου. Και Κωστούλας μάχεται εκεί με τον Αλεξίου. Προσπαθούν οι παίκτες του ατρόμητου να βγουν λίγο από την περιοχή τους, να ανασάνουν λίγο. Παίρνοντας μια μπροστινή μπαλιά προς τον Μπάτο, όμως δεν θα περάσει ούτε αυτή η μπάλα. Θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός να πιέζει. Κακό κοντρόλ τώρα από το Λιώσης, την μπάλα out. Λιώσης που είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 5 γκολ. 4 έχει σημειώσει ο Κωστούλας του Ολυμπιακού. Θα δούμε και η προσωπική τους μονομαχία αυτή για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της K16 που θα καταλήξει. Και ο Ολυμπιακός δοκιμάζει ακόμα μια επίθεση με Μουζακίτη, την κάθετη, πολύ ωραία κάθετη για τον Στράντζο. Όμως τελευταία στιγμή ένα εξαιρετικό τάκλιν πρόλαβε και κάλυψε ο Μπέις. Μια, όχι δεν ήταν ο Μπέις, ήταν ο Γιανακόπουλος που είχε βρεθεί από τη θέση του δεξιού μπακ εκεί. Και με ένα σωτήριο τάκλιν στο τέτα-τέτ του Στράντζου. Νομίζω ότι έσωσε το 1-0 εκεί. Ο Στράντζος είχε πάρει κατάλληλη θέση με το σώμα του για να πλασάρει, για να εκτελέσει το γαρίο. Εκτελείται το κόρνερ, απομακρύνουν δυνατά οι παίκτες του ατρόμητου για να βγουν από την περιοχή γρήγορα. Μια μονομαχία εκεί. Ανάμεσα σε Λιώσει και Αλαφάκη, ο επόπτης ειδοποιεί, ο Βόσνιος επόπτης, ο Σέχιτς ειδοποιεί τον διαιτητή του, τον Αυντίμπασιτς, για φάουλ. Και πάλι ο Ολυμπιακός με Μουζακίτη τώρα στο κέντρο. Κοιτάζει δεξιά και συνδυάζεται πολύ ωραία με τον Κουτσόπουλο. Κουτσόπουλος πάλι για Μουζακίτη. Μουζακίτης για Αλαφάκη. Συμπέκταση οι δυο τους και δύναμη στην οργάνωση του κέντρου του Ολυμπιακού της εφετινής K17 στη Super League. Πνευμονίδης. Ξανά για τον Μουζακίτη. Περνάει από εκεί η μπάλα, φτάνει στον Κουτσόπουλο. Κάθεται για τον Στάντζο, δυνατή, γαρίος, ελέγχει. Και κάνει χαρακτηριστική χειρονομία στους συμπαίκτες του να ηρεμήσουν και τώρα τους καλεί να συμπτυχθούν γιατί προετοιμάζεται για ελεύθερο χτύπημα. Χαρακτηριστική κίνηση που κάνουν οι τερματοφύλακες όταν είναι να εκτελέσουν ελεύθερο βολέ. Δυνατές μονομαχίες στο χώρο του κέντρου. Βγαίνει μπροστά ο Γιανακόπουλος, όμως ο Στράντζος είναι και εκεί. Και περνάει απέναντι, αλλάζει το παιχνίδι για Σουλανιάκου. Πολύ ωραία προσποίηση από τον Ντουφάκη, θα ξεφύγει από το Δαρδαμάνι, θα βγάλει την παράλληλη σέντρα, κακό κοντρόλ και παρεμβαίνει ο Κωστούλας, πλασάρει και είναι το 1-0 από τον Μπάμπη Κωστούλα, ακριβώς το 10ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ ο Ολυμπιακός από μια λάθος εκτίμηση του Δημοσθενιάδη. Ο Κωστούλας μυρίστηκε τη φάση, διάβασε όπως λέμε το παιχνίδι, πέρασε την μπάλα πάνω από το γαρίο και άνοιξε το σκορ στο 10. Μια ανταμοιβή θα λέγαμε για τον Ολυμπιακό για την πολύ καλή μέχρι τώρα παρουσία του, την κυριαρχική παρουσία του στο γήπεδο σε αυτόν τον τελικό του Βίκο Σκόλα Elite Neon Cup που διεξάγεται στην Παιανία για 8η χρονιά ο θεσμός αυτός με μια μικρή διακοπή όπως νομίζω τα πάντα στην Ελλάδα λόγω COVID, έτσι και το Elite Neon Youth Cup παρουσίασε, έκανε μια κοιλιά μεταξύ 2019 και 2021. Το 2020 δεν διεξήχθη καθόλου και το 2021 έγινε μια υποτυπώδης, θα τη χαρακτήριζα, διοργάνωση στην Κόρινθο με μικρή συμμετοχή λίγων ομάδων, ίσα ίσα για να ξαναβρεθούν τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, σε εκείνη τη διοργάνωση συμμετείχαν πολύ καλές ομάδες όπως η Juventus, αν θυμάμαι καλά, η Zenit Αγίας Πετρούπολης. Παρεμπιπτόντως, η Zenit δεν ήρθε φέτος στη διοργάνωση παρότι είχε προσκληθεί και είχε επιβεβαιώσει και τη συμμετοχή της, όπως δεν ήρθε και η Σαχτάρ Ντόνετσκ, δεν ήρθε και η Δυναμό Κιέβου, δεν ήρθε και η Κράσνονταρ. Οι λόγοι ευνόητοι, η πολεμική σύραξη που ξέσπασε πριν από περίπου ένα μήνα στην Ουκρανία. Πού καιρός για ποδόσφαιρο, πού σκέψη για ποδόσφαιρο. Μια καλή επιθετική προσπάθεια από τον Ατρόμητο, όμως κόπηκε από τους παίκτες του Ολυμπιακού που ελέγχουν τώρα με τον Μουζακίτη. Βγάζει πάλι εκεί δεξιά για Τουφάκι. Ξανά Μουζακίτης και πίσω η μπάλα στο χτίσιμο της επίθεσης του Ολυμπιακού από Στέλιο Σουλανιάκου, Μουζακίτη και η αλλαγή στην αριστερή πτέρυγα με Αντώνη Δάμα να προσπαθεί να περάσει τώρα την μπάλα προς τον Στράντζο, αλλά έκοψαν πάλι οι παίκτες του Απόλλωνα, του Ατρομήτου, ζητώ συγγνώμη, επανέκτησαν όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πολύ γρήγορη διείσδυση από τον Πνευμονίδη και μια σέντρα στο απέναντι δοκάρι. Πολύ δυνατό σουτ, διαγώνιο, ωραίο του Τουφάκη.
Η μπάλα πέρασε διαγώνια, δεν απειλήθηκε ο Γαρίος, αλλά Φάκης τώρα περνάει την μπάλα στην περιοχή του Πρεμβονίδη σε θέση offside. Νομίζω απόλυτα κυρίαρχος ο Ολυμπιακός αυτά τα πρώτα λεπτά, στα πρώτα 12 λεπτά που συμπληρώνονται. Σιγά σιγά προσπαθεί ο Ατρόμητος να βρει τα πατήματά του, να αποδειχθεί ανταγωνιστικός σε αυτό το μάτς. Και τώρα χτίζει από πίσω την επίθεσή του, με την μπάλα να περνάει αριστερά για τον Σαριγιάννη. Ο Σαριγιάννης την ξαναγύρισε, δεν πέρασε όμως, και Στράντζος. Πολύ κινητικός και ο Στράντζος. Για τον Μπάμπη Κοστούλα που έχει τραβηχτεί δεξιά, επιχείρησε μια σέντρα, παραχώρησε το κόρνερ ο Δήμος Θενιάδης. Συνεχίζει οι οδηγίες και από τους δύο προπονητές. Αρκετός κόσμος εδώ στις εγκαταστάσεις Παιανίας. Ο καιρός, όπως είπαμε από την αρχή, δεν βοήθησε και πολύ στο να μαζευτούν. Να μαζευτεί πολύ μεγαλύτερος αριθμός. Πάντως είναι έκδηλο το ενδιαφέρον, έντονο. Κόρνερ εκτελεί ο Μουζακίτης με το αριστερό. Διώχνει ο Γιαννακόπουλος και πάλι ήταν εκεί, σε συνεργασία με τον Δήμο Στενιάδη, παραχωρώντας νέο κόρνερ. Ξανά Μουζακίτης με το αριστερό. Σε ένα μονόλογο, επιθετικό μονόλογο του Ολυμπιακού, πηγαίνει ο Στράντζος να πάρει την μπάσα. Τον διάβασε ο Σαριγιάννης, δεν θα την πάρει, αλλά τη βγάζει έξω ο Μουζακίτης για τον Τουφάκη. Δυνατό, καλό σουτ. Εύκολα ο Γαρίος, με καλή τοποθέτηση. Και ξανά μια προσπάθεια από τον Μουζακίτη που μονομαχεί εκεί με τον Σαριγιάννη. Και τελικά αναδεικνύεται ο νικητής, κάνει μια ωραία προσπάθεια και μια ωραία πάσα. Ξανά Κοστούλας, ωραίο πλασέ με το αριστερό, λίγο out η μπάλα. Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 14. Υπομονή, ακούμε τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη να ζητάει από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει και λόγος για βιασύνη. Είναι κυρίαρχος μέχρι τώρα. Βλέπετε και το μαρκάρισμα του Σουλανιάκου. Αποτελεσματικό και πάλι πάνω στον Γιώργο Λιώση. Είναι προφανές ότι υπάρχουν ειδικές εντολές για να αντιμετωπιστεί ο πρώτος σκόρερ του Ατρόμητου. Παυλάκης για Δάμα. Χτίζεται η επίθεση ξανά του Ολυμπιακού από πίσω. Όπως σε όλη τη διάρκεια αυτού του πρώτου 15 λεπτού του τελικού. Και από τον Σουλανιάκου δεξιά, τον Κουτσόπουλο να συνδυάζεται με Τουφάκη. Πάντα Τουφάκης επιχειρεί το σούτ από μακριά, είναι ωραίο, λίγο out. Νέα καλύπτει την προσπάθεια του Ολυμπιακού στο 15. Ζητάνε corner οι παίκτες, το δικά που βρήκε η μπάλα. Συγκεκριμένο ο Πασχάλης Τουφάκης που έκανε και το σούτ. Ο διαιτητής διαφωνεί. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, η γνώμη την αυτή που μετράει. Ο μονόλογος του Ολυμπιακού, ο επιθετικός μονόλογος του Ολυμπιακού, δεν μας έχει επιτρέψει να πούμε και πολλά πράγματα, πολλά περισσότερα πράγματα για τη διοργάνωση που ξεκίνησε την Παρασκευή, ολοκληρώνεται σήμερα. Ενώ την ίδια ώρα διεξάγεται το τελικό στις K11, τρεις ηλικιακές κατηγορίες εφέτος στο Elite Youth Cup, Βίκος Κόλλα Elite Neon Cup στην Παιανία. Η K16, της οποίας τον τελικό παρακολουθούμε τώρα. Η K14 που θα γίνει αργότερα και η K11 που διεξάγεται αυτή την ώρα. Θα σας ενημερώνουμε για τυχόν εξελίξεις που υπάρχουν και στα άλλα γήπεδα των εγκαταστάσεων της Παιανίας. Όπως και για το τι κάναν οι ομάδες για να φτάσουν μέχρι εδώ στον τελικό. Για τις ομάδες που συμμετέχουν, για ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για τους παίκτες που αγωνίζονται, τι έχουν κάνει στην εφετινή σεζόν, τι προσδοκίες υπάρχουν από αυτούς. Δάμα πίσω για Κουρουκλή, δυνατά προς το κέντρο, διεκδίκησαν την μπάλα, οι παίκτες την πήρε ο Σαριγιάννης, την έχασε τελικά.
ξανά από το Δάμα και από του Σουλανιάκου, δεξιά η μπάλα για τον Κουτσόπουλο. Βαθιά για το Στράντζο, παρεμβαίνει ο Δημοσθενιάδης, ξανά στους ερυθρόλευκους η μπάλα, με Κουτσόπουλο να συνδυάζεται δεξιά με του Φάκη και να γυρίζει ξανά η μπάλα πίσω για να φτιαχτεί το παιχνίδι από τα δύο center back των ερυθρόλευκων. Αρκετοί από τους παίκτες που παρακολουθούμε σήμερα βρέθηκαν και στις πρόσφατες κλήσεις των εθνικών ομάδων. Κάπα 16 και κάπα 15. Στο προηγούμενο διάστημα. Να μια ωραία ενέργεια, μια ακόμα ωραία ενέργεια από τον Στάντζο και όχι Στράντζο που του είχα αλλάξει το όνομα στα προηγούμενα λεπτά. Μπάλα καταλήγει σε κόρνερ, μπάλα η οποία αγνοείται και τώρα θα χρησιμοποιηθεί μια καινούρια για το κόρνερ που θα εκτελέσει ο παίκτης ο οποίος το κέρδισε ο Στάντζος. Ένας από τους καλύτερους του Ολυμπιακού μέχρι τώρα σε αυτά τα λεπτά. Στάντζος από δεξιά, το κόρνερ αρκετοί πηδάνε για την κεφαλιά. Γαρίος απομάκρυνε, η μπάλα καταλήγει ξανά στο Στάντζο. Νέα σέντρα, θα βγει πρώτος και θα καθαρίσει ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου, ενώ έχει υποδειχθεί και κόρνερ στον Μπάμπη Κοστούλα. Μάριε, πες το παιχνίδι, έλα! 25 λεπτά η διάρκεια του κάθε ημιχρόνου, με 5 λεπτά ανάπαυλα. Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν έχουμε απευθείας πέναλτι, θα έχουμε και παράταση, μία 15 λεπτή και συνέχεια πέναλτι, εάν το σκορ παραμένει ισοπαλό. Προς το παρόν δεν υπάρχει βέβαια καμία ισοπαλία, είναι μια ωραία κάθετη για τον Πνευμονίδη, ο οποίος βγαίνει απέναντι από το Γαρίο και έχουμε το σπρόξιμο από τον Γιαννακόπουλο και το πέναλτι που καταλογίζει ο Βόσνιος διαιτητής στο 19. Πέναλτι σε ανατροπή του Πνευμονίδη από τον Γιαννακόπουλο. Χρήστος Μουζακίτης βλέπω να ετοιμάζεται, να εκτελέσει το πέναλτι. Παίκτης κλειδί και αυτός για τον Ολυμπιακό. Εάν σκοράρει θα είναι το 4ο γκολ του στη διοργάνωση, στο Βίκος Κόλλα Elite Neon Cup. Αριστεροπόδαρος μέσος, Χρήστος Μουζακίτης. Ετοιμάζεται. Εκτελεί, στέλνει στην απέναντι γωνία τον τερματοφύλακα, στην άλλη γωνία την μπάλα και 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 20. Ο Ολυμπιακός που αποκτά ένα πολύ πολύ σημαντικό προβάδισμα για να κατακτήσει το Elite Neon Cup εδώ στην Παιανία, στον τελικό της κατηγορίας K16. Ολυμπιακός Ατρόμητος 2-0 στο 20 λεπτό. Και στη σέντρα η παίκτες του Ατρόμητου με τον Λιώση να γυρίζει πίσω την μπάλα για τον Κυριάκο Αλεξίου. Κυριάκος Αλεξίου είναι ο αδερφός του Χρήστου Αλεξίου, ο οποίος από το περασμένο καλοκαίρι ανήκει στην Ίντερ ως δανεικός από τον Ατρόμητο. Δύο παιδιά από το Γαλάτσι προερχόμενα που κάνουν αξιόλογη πορεία, αξιόλογη σταδερομία στον Ατρόμητο και ο μεγάλος πήγε στην Ίντερ και μάλιστα πηγαίνει πολύ καλά. Νέα κάθετη για τον Πνευμονίδη. Προσπαθεί να ξεφύγει και πάλι από τον Γιαννακόπουλο και εκτελεί στην απέναντι γωνία. Ωραία, εκτέλεσε και αυτή από τον Πνευμονίδη. Λίγο out την μπάλα. Ευκαιρία για το 3-0 για τον Ολυμπιακό που κυριαρχεί ολοκληρωτικά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός που για να φτάσει μέχρι εδώ στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης νίκησε πολύ εύκολα στη φάση των ομίλων τον Ολυμπιακό Μεγάρων. Group Ακαδημία που είναι στο δίκτυο των Ερυθρολεύκων με 6-0. Και συνέχεια πιο δύσκολα βέβαια τον Ιωνικό. Για να περάσει στους προημιτελικούς όπου επιβλήθηκε το Αστέρα με 2-0 και στον ημιτελικό της Αποσπόρης FC με 3-0. Σε όσους χτυπάνε καμπανάκια, χτυπάει κάποιο καμπανάκι με αυτό το όνομα, είναι φυσικά ο Στέλιος Αποσπόρης, ο παλιός παίκτης του Πανιωνίου, που εδώ και καιρό δραστηριοποιείται πολύ στον χώρο του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου.
Ο Ατρόμητος από την άλλη ξεκίνησε με εντυπωσιακό 7-0 επί της Λιφάδας. Επικράτησε μετά του Αποσπόρης FC με 3-1. Του Πανιωνίου στον προημιτελικό με 1-0 και του Ιωνικού στον ημιτελικό επίσης με 1-0. Έτσι έφτασαν οι ομάδες εδώ, αυτή την Κυριακή, με αρκετικά κοκαιρία στην Παιανία, να διεκδικήσουν ένα τρόπαιο, το οποίο πάντα είναι, είναι μια διάκριση, ειδικά για ένα τουρνουά τόσο καθιερωμένο, εδώ και χρόνια, δυνατό, με πολύ μεγάλα ονόματα να έχουν περάσει εδώ από τις πύλες της Παιανίας. Ονόματα που πραγματικά, αν ξέραμε τότε σε τι θα εξελίσσονταν, θα δίναμε όλοι οι δημοσιογράφοι πολλά για να εξασφαλίσουμε μια συνέντευξη, μια δήλωση, μια φωτογραφία. Το 2015 ήταν η διοργάνωση όλα τα λεφτά που λέμε, με τη συμμετοχή ομάδων όπως η Manchester City και η Partizan. Και με την Manchester City αγωνίζονταν τότε παίκτες γεννηθέντες το 2000, ο Jadon Sancho και ο Phil Foden. Αντίπαλός τους με την Partizan ήταν τότε ένας 15χρονος, ονόματι Dusan Vlahovic. Αν λοιπόν αφρίσουμε την μεταγραφή του Sancho στην Manchester United με αυτήν του Vlahovic στην Juventus, από τη Φιωρεντίνα στη Juventus, και την χρηματιστηριακή αξία που έχει αυτή τη στιγμή ο Phil Foden, νομίζω ότι πλησιάζουμε τα 200 εκατομμύρια. Τα περνάμε. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτοί οι παίκτες και οι τρεις μαζί ήταν πριν από 7 χρόνια στην Παιανία, παιδάκια ακόμα, 15-15,5 ετών, και παίζανε με τις ομάδες τους. Πάρα πολλές σπουδαίες ομάδες έχουν περάσει στο παρελθόν από εδώ, από την Παιανία και η Dortmund. Θα δούμε πρώτα άλλη μια διείσδυση του Πρεμβονίδη που καλύπτεται, προσπαθεί να κρεμάσει το γαρίο, δεν θα τα καταφέρει. Ακόμα μια καλή στιγμή σε αυτή την ολοκληρωτική κυριαρχία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο που σιγά σιγά πλησιάζει στο τέλος. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν περάσει πολύ σπουδαίες ομάδες, εκτός από τη City και την Partizan στις οποίες αναφερθήκαμε, η Dortmund, η Juventus. Μεγάλο λάθος εδώ των αμυντικών του Ατρόμητου. Η μπάλα φτάνει πλάγια στον τουφάκι που πλάσαρε για να αποκρούσει ο Γαρίος και να γλιτώσει το 3-0 ο Ατρόμητος, που νομίζω θα τον έβαζε οριστικά εκτός διεκδίκησης. Μουζακίτης κάλυψε πίσω και γύρισε στον Παυλάκη. Μουζακίτης κυρίαρχος στο χώρο του κέντρου μαζί με τον Αλαφάκη. Λύνουν και δένουν αυτοί οι δύο. Πραγματικά θα δούμε. Τους περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία στο επόμενο πρωτάθλημα K17 της Super League. Αυτά είναι τα παιδιά, τα γεννηθέντα το 2006, που θα τους απολαύσουμε την επόμενη σεζόν στα οικία πρωταθλήματα. Ενώ, όπως είπαμε, στην αρχική ομάδα του Ολυμπιακού, στην αρχική ενδεκάδα του, υπάρχει και ο Σουλανιάκου, που είναι του 2007 γεννηθής, και ο Μπάμπης Κουστούλας, σκόρερ του πρώτου γκολ, επίσης το 2007, πρωταθλητές πριν από λίγο καιρό. Στον πάγκο είναι και άλλα παιδιά. Δεδομένου ότι θα χρησιμοποιηθούν ως αλλαγή, θα σας μιλήσουμε και γι' αυτά όταν έρθει η ώρα. Στάντζος κι αυτός ένας από τους καλύτερους, ωραίο σουτ. Νέα απόκριση του Γαρίου. Γαρίος που, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν μια ομάδα υφίσταται τέτοια πίεση, είναι από τους διακριθέντες. Αλλά η πίεση του Ολυμπιακού είναι αφόρητη. Ακόμα μια πολύ ψύχρεμη αμυντική ενέργεια του Αντώνη Δάμα, κι αυτός ένας πολύ καλός παίκτης. Κοστούλας. Αριστερά τώρα εκεί έχει περάσει ο Τάντζος και θα πάρει την μπάλα. Θα την αλλάξει με τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης βλέπει πίσω τον Παυλάκη και Παυλάκης τη γυρίζει πιο πίσω στον Δάμα. Απέναντι αυτός για Σουλανιάκου. Μουζακίτης. Περνάει την μπάλα για τον Αλαφάκη. Πολύ γρήγορα αλλάζουν την μπάλα και πολύ ωραία οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτοματισμοί που έχουν βγει σίγουρα από την προπόνηση του Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Πολύ όμορφη πάσα από τον Μουζακίτη στον Πνευμονίδη. Όχι όμως τέλεια, γιατί δεν είχε δύο μέσα του πάγκο ότι ο συμπαίκτης του είναι offside. Προσπαθεί τώρα ο Ατρόμητος με τον μπάτο να κρατήσει λίγο την μπάλα. Βλέπετε και από τις κινήσεις των παικτών του και από τις επαφές του ότι λείπει αυτοπεποίθηση. Και λείπει αυτοπεποίθηση γιατί το σκορ αυτό το 2-0 που διαμορφώθηκε στο 20 λεπτό έχει αφήσει λίγο πίσω τους παίκτες του Ατρόμητου. 25 λεπτά και κάτι και ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του ημιχρόνου. Να κάνουμε μια ανάπαυλα για να τα πούμε σε λίγο. Με το Ολυμπιακός Ατρόμητος 2-0. Ραντεβού σε λίγο λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο.
Έλα. Ωραία. Και μετά να μάθουμε, να πάρει να μάθουμε και το τελικό από αυτό. Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο, όπως θα είδατε, όσοι είστε συντονισμένοι εδώ στο live streaming του τελικού της K16 στο Δίκος Κόλλα Elite Neon Cup στην Παιανία, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 2-0 του Ατρόμητου για να έχει θέσει τις βάσεις για μια νίκη και για την κατάκτηση του τροπαίου. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αλλά σιγά σιγά νομίζω θα αρχίσουν να γίνονται και κινήσεις από τον πάγκο, ειδικά από τον Ατρόμητο που θέλει κάτι απρόοπτο, θέλει κάτι το οποίο να μην μπορεί ο Ολυμπιακός να το προβλέψει, γιατί διαφορετικά και πολύ προβλέψιμος είναι από το διάβασμα του αντιπάλου του Δημήτρη, από τον Δημήτρη Μαυρογεννήτη, τον προπονητή του Ολυμπιακού, και δεν δείχνει και ικανός να απειλήσει. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει ο κύριος Κωνσταντίνου να κάνει κάποιες αλλαγές. Όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, έτσι αρχίζει και το δεύτερο, με τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει ένα φάουλ, δηλαδή να έχει δημιουργήσει μια προϋπόθεση για να απειλήσει την εστία του Γαρίου. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί είμαι ακριβώς στην άλλη άκρη, ο Στάντζος είναι αυτός που εκτελεί το φάουλ. Κοντινό κόρνερ που συνηθίζουμε να λέμε, σιρτά, ωραία κομπίνα και ένα γκολ προπόνησης, θα το χαρακτήριζα, από τον μπακ του Ολυμπιακού, τον Αντώνη Δάμα, ο οποίος με αυτό τον γκολ επισφραγίζει έτσι την πολύ καλή εμφάνισή του. Μια εύκολη ασίστ από τον Στάντζο και ένα γκολ, όπως είπα και πριν, προπονητικού χαρακτήρα. Μεγάλη αδράνεια της άμυνας του Ατρόμητου. Ακριβώς λοιπόν στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, στο δεύτερο, δηλαδή στο 27, ο Δάμα κάνει το 3-0 και νομίζω ότι τόσο λόγω της εικόνας, της γενικότερης εικόνας του αγώνα, αλλά και λόγω της χρονικής διάρκειας του, δηλαδή ουσιαστικά που μένει ένα 20 λεπτό ακόμα, κλειδώνει ο τίτλος για τον Ολυμπιακό, που όμως φυσικά δεν χορταίνει, συνεχίζει πολύ επιθετικά και τώρα βρίσκεται ξανά γύρω από την περιοχή του Ατρόμητου και κινείται από το αριστερό άκρο με τον Παυλάκη να σεντράρει. Κοστούλας, ωραία κεφαλιά, απόκρουση του Γαρίου και βολέ για να πιάσει ανοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά είναι πολύ μόνος ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο Γιώργος Λιώσης, και εύκολα αναχαιτίζεται από δύο και τρεις αντιπάλους του Ολυμπιακού, με τους οποίους βρίσκεται πολλές φορές αντιμέτωπος. Εκτός λοιπόν από αυτόν τον τελικό που φαίνεται πως κλείδωσε υπέρ του Ολυμπιακού, το ίδιο συμβαίνει και σε ένα άλλο μάτς που γίνεται την ίδια ώρα για τον τελικό. Πρόκειται για τον τελικό της K11, πολύ μικρότερες ηλικίες εκεί. Μιλάμε για παιδιά ηλικίας 10 ετών, 10,5, 11 το πολύ. Εκεί η Παρτιζάν προηγείται της Ακαδημίας Diamonds με 3-0. Η Ακαδημία Diamonds πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις εδώ στο Elite Cup και έφτασε μέχρι τον τελικό. Είναι η Ακαδημία από το Ρέντι, ελληνική ομάδα δηλαδή, αλλά δεν μπόρεσε να αντισταθεί στις ορέξεις της Παρτιζάν, που από ό,τι λένε ότι παρακολουθούν το τουρνουά και τις τρεις μέρες του και το παρακολούθησαν και τις δύο προηγούμενες. Είναι μια εξαιρετική ομάδα. Αυτά τα δεκάχρονα της Παρτιζάν κρύβουν την μπάλα, έτσι μας είπαν χαρακτηριστικά. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία ενέργεια έκανε ο Μουζακίτης για να περάσει την μπάλα δεξιά και να σεντράρει από δεξιά ο Κουτσόπουλος, να απομακρύνουν οι αμυντικοί και με οβίδα του Μουζακίτη για ακόμα ένα γκολ του Ολυμπιακού. Καταπληκτικός πραγματικά αυτός ο πιτσιρικάς ο Μουζακίτης, ο οποίος γράφει το 4-0 για τους Ερυθρόλευκους. Πραγματικά επιβλητική η εικόνα τους.
4-0 για τον Ολυμπιακό, ακριβώς ο 30 με Μουζακίτη, με οβίδα του Μουζακίτη, αριστεροπόδαρος έξω από την περιοχή. Εδώ τελειώνουν και όποιες αμφιβολίες υπήρχαν σχετικά με το αν θα μπορούσε ο Ατρόμητος να ανταποκριθεί, να αντεπιτευθεί. Ο Μουζακίτης είναι ένας από αυτούς τους παίκτες που σας είπαμε νωρίτερα ότι κλήθηκαν στις εθνικές ομάδες, στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας του νοτίου τομέα. K16 και K15 γίνανε αυτές οι κλήσεις πριν από 15 μέρες. Στον Έλιο Κοσμά προπονήθηκαν τα παιδιά. Ο Μουζακίτης ήταν συμπαίκτης με δύο αντιπάλους στους σημερινούς, με τον Σάρι Γιάννη και με τον Λιώση, παιδιά του Ατρόμητου που κλήθηκαν και αυτά και προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες των εθνικών προπονητών. Επίσης εκεί από τον Ολυμπιακό ήταν και ο Αλαφάκης, ήταν και ο Κουτσόπουλος από τα παιδιά που βλέπουμε να αγωνίζονται σήμερα. Δεν θυμάμαι αν ήταν και κάποιος άλλος. Πάντως από τον Ατρόμητο ήταν αυτοί οι δύο που σας είπαμε, ο Σάρι Γιάννης, ο αριστερός εξτρέμ της ομάδας του Περιστερίου και ο σεντερφόρ ο Λιώσης. Ο Μουζακίτης με τον Αλαφάκη, που σας είπαμε ότι είναι η δύναμη πυρός στο κέντρο του Ολυμπιακού, πάνε πακέτο και στην Εθνική K16, η οποία σε 10 μέρες θα δώσει τους πρώτους επίσημους αγώνες της σε ένα τουρνουά, διεθνές αναπτυξιακό τουρνουά στην Κροατία. Πολύ δυνατό τουρνουά. Οι δυο άσοι του Ολυμπιακού και με βάση τη σημερινή τους εμφάνιση, αλλά κυρίως με βάση τα όσα έκαναν σε όλη τη σεζόν, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο να κληθούν στις τελικές επιλογές του εθνικού προπονητή. Ώρα για αλλαγές λοιπόν. Ώρα για αλλαγές. Στο 32ο λεπτό. Οι καιρικές συνθήκες εδώ, όπως σας έχουμε πει, είναι τραγικές. Βγαίνουν οι παίκτες που σας είπαμε μόλις τώρα ότι διακρίνονται. Από ό,τι βλέπω και ο Αλαφάκης και ο Μουζακίτης. Βλέπω να μπαίνει ο Χρήστος Δαρβίρας στη θέση του Μουζακίτη. Βγήκε σίγουρα ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης με τον Αλαφάκη. Μπήκε ο Δαρβίρας, Χρήστος Δαρβίρας, γεννηθής το 2007, Χρήστος Εφραίμ Δαρβίρας με το νούμερο 18. Και κοιτάζουμε και τους άλλους. Ταυτόχρονα έκανε αλλαγές και ο Ατρόμητος. Από τον Ατρόμητο μπήκαν στο παιχνίδι ο Τίμος Πούλος με το νούμερο 12, ο Χίκα με το 18 και επίσης με το νούμερο 14 ο Καψής. Για τον Ολυμπιακό, εκτός από τον Δαρβίρα που πήρε τώρα την μπάλα, μπήκε και αυτός που την έχει τώρα με το νούμερο 20, ο Πλιώνης. Στο 32 λοιπόν αυτές οι δύο αλλαγές. Στη θέση, όπως είπαμε πριν, του Μουζακίτη και του Αλαφάκη. Να δω και ποιος μπήκε στη θέση του Κοστούλα. Όπως καταλαβαίνετε δεν έχει εδώ φωτεινές ενδείξεις. Λάθος των αμυντικών του Ατρόμητου. Πάει ο Ολυμπιακός για το 5-0. Δεν θα το πετύχει ο Δαρβίρας. Θα αποκρούσει ο Γαρίος και θα βγάλει την μπάλα μπροστά. Με τον Ολυμπιακό έχει μπει και ο Λίγδας με το νούμερο 19. Αυτές είναι τρεις λοιπόν αλλαγές του Ολυμπιακού. Και στο ίδιο λεπτό, στο 32, για τον Ατρόμητο. Στα μικρά πόσο είναι το σκορ? Έχει ξεφύγει. Είπαμε ότι ήταν ο Πούλος, ο Καψής και ο Χίκα. Στάντζος έχει γυρίσει πολύ πίσω.
αλλάζει με τον Κουτσόπουλο, απομακρύνουν την μπάλα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού προσπαθούν να βγουν μπροστά. Βλέπω και το Σούφκα να έχει μπει στο κήπεδο με το νούμερο 7. Έχουν αλλάξει πολλά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, στους σχηματισμούς των δύο ομάδων. Και μια νέα αλλαγή να ετοιμάζει ο Ατρόμητος με το νούμερο 16. Περιμένει ο Καζερός, εάν τον τονίζω σωστά. Δεν σταματάει το παιχνίδι διαιτητής και ελέγχει την μπάλα ο Δημοσθενιάδης. Βγαίνει πλάγια, ξανακλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Παυλάκη, όμως η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για τον Ατρόμητο, τώρα θα γίνει αλλαγή. Ούτε τώρα. Σουλανιάκου. Τσόπουλος. Να, εδώ ένα ωραίο κλέψιμο από τους παίκτες του Ατρόμητου και μια καλή επιθετική προσπάθεια με τον Τίμο Πούλο. Δαρβίρας τώρα, με τη χαρακτηριστική κόμη του και με αυτή την επιτάχυνση η οποία το διακρίνει σε όλο το διάστημα της φετινής περίοδου. Βγήκε πλάγια, εκτελεί με το αριστερό. Ο Δαρβίρας πήγε να βάλει ένα γκολ για highlight. Απέκρουσε και πάλι ο Γαρίος. Εξαιρετική προσπάθεια. Εξ όσων μπορούμε να διακρίνουμε τα συστήματα που παίζουν οι δύο ομάδες τώρα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, και ενώ μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο παίκτης για τον οποίο σας είχαμε πει, με τον νούμερο 16, ο Καζερός. Κάνει και ο Ολυμπιακός ακόμα δύο αλλαγές. Αφού σας πούμε τις αλλαγές, σας πούμε μετά για τα συστήματα. Μπαίνει ο Λιατσικούρας και ο Νικολακούλης. Βγαίνει ο Κουτσόπουλος, πολύ καλή παρουσία. Και ο Στάντζος επίσης από τους κορυφαίους των Ερυθρολεύκων. Και με το νούμερο 13 για τον Ατρόμητο έχουν γίνει τώρα πάρα πολλές αλλαγές. Μπήκε και ο Φάνος. Προσπαθεί εκεί να απομακρύνει ο Δημοσθενιάδης. Όχι καλά σε πρώτη φάση, διώχνει στη δεύτερη. Παίρνει την μπάλα ο Πνευμονίδης. Την περνάει εκεί αριστερά. Παρεμβαίνει στο χώρο του κέντρου με το νούμερο 6 ο Λιατσικούρας, στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ξανά επίθεση. Ανάκτηση και επίθεση για τον Ατρόμητο, που προσπαθεί έστω ένα γκολ να πετύχει. Θα δυσκολευτεί. Ο Πούλος, ο οποίος έχει μπει πολύ δυνατά στο μάτς, προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιους κινδύνους. Παίζει ακριβώς πίσω από το σέντερφορ της ομάδας, από τον Λιώση. Και λέγαμε ότι, εάν μπορούμε να διακρίνουμε σύστημα αγωνιστικό, ο Ατρόμητος παίζει περισσότερο με ένα 4-1-4-1 και ο Ολυμπιακός με κλασικό 4-3-3, με έλεγχο στο κέντρο από τους κεντρικούς και με τα μπακ ψηλά. Φτάσαμε στο 14ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, άλλα 11 για το τέλος, άλλα 11 για να στεφθεί ο πρωταθλητής, να στεφθεί ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Βίκος Κόλλα Elite Neon Cup 2022. Μια διοργάνωση που ολοκληρώνεται σήμερα με απόλυτη επιτυχία εδώ σε εγκαταστάσεις Παιανίας. Πολλές συμμετοχές στην ηλικιακή κατηγορία, ειδικά K16. Ο Ερυθρός Αστέρας, ο Πανιώνιος, Γλυφάδα, Χαλάνδρη, Ιωνικός, Ολυμπιακός Μεγάρων και Ολυμπιακός Αλίμου, Αστέρας Μενιδίου και φυσικά από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Ατρόμητος. Προσκεκλημένοι από το εξωτερικό ήταν, εκτός από τον Ερυθρό Αστέρα, η Παρτιζάν, που σας είπαμε ότι έχει καθαρίσει ήδη σε ένα γειτονικό γήπεδο, σε παραπλήσιο γήπεδο, τον τίτλο της K11, νικάει εύκολα στον τελικό. Την Ακαδημία Diamonds από το Ρέντι. Επίσης προσκεκλημένη ήταν και η Βαρντάρ Σκοπίων. Λίγες ομάδες από το εξωτερικό, καθώς όπως προείπαμε έπαιξε πολύ μεγάλο καθοριστικό καταλυτικό ρόλο η ένταση, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ρωσική εισβολή,
που είχε ως αποτέλεσμα να αναστείλουν τη συμμετοχή τους, να ματαιώσουν τη συμμετοχή τους, την οποία είχαν αρχικά επιβεβαιώσει, ρωσικές και ουκρανικές ομάδες, οι πιο γνωστές στη χώρα μας, έτσι, που είναι η Σαχτάρ, είναι η Δυναμό, η Κράσνονταρ, η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Όλες αυτές οι ομάδες είχαν αρχικά δηλώσει συμμετοχή και συνέχεια, με όσα τραγικά συνέβησαν και συμβαίνουν ακόμα στην Ουκρανία, η συμμετοχή αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Το οποίο οργανώνει από πίσω ξανά μία επίθεση με τον Δάμα, που είναι από τους καλύτερους σήμερα. Φεύγει εκεί προς τον Παυλάκη. Δεξιά η μπάλα. Τώρα ξαναγύρισε στο κέντρο. Αλλαγή για τον Νικολακούλη, που έχει πάρει τη θέση του Κουτσόπουλου στη δεξιά πτέρυγα του Ολυμπιακού. Αλλάζουν την μπάλα επικίνδυνα και ρυψοκίνδυνα η αμυντική του Ατρόμητου. Τελικά θα αντιχάσουν, καθώς στο χώρο του κέντρου θα κάνει μια αποφασιστική παρέμβαση και ο Λιατσικούρας για να οργανωθεί μια νέα επίθεση του Ολυμπιακού και να υποδειχθεί σε θέση offside. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν. Ο Λίδας πρέπει να ήταν το νούμερο 19. Είναι ακριβώς στην απέναντι πλευρά. Μόνιτορ δεν υπάρχει. Να ήταν αυτός τελικά. Φάουλ θα κερδίσει ο Σταύρος Πνευμονίδης του Ολυμπιακού στην ανατροπή του στο χώρο του κέντρου από τον Σαριγιάννη. Σαριγιάννης και αυτός ένας από τους δύο διεθνείς της ομάδας του Ατρόμητου, φαίνεται πως θα βγάλει όλο το μάτς, θα μείνει για όλη τη διάρκεια του αγώνα μέσα στο γήπεδο. Και ξανά με τον Στέλιο Σουλανιάκου, τον δεξιό μπακ, πρωταθλητή με την ΚΑΠΑ 15, στο μοναδικό τίτλο Ακαδημιών που κατέκτησε εφέτος ο Ολυμπιακός. Να οργανώνεται ακόμα μια επίθεση, αυτή τη φορά από δεξιά, με τον Πνευμονίδη να κάνει μια έξυπνη επικίνδυνη παλιά, αλλά τον Γαρίο να είναι ξανά εκεί και να έχει κρατήσει το σκορ σε επίπεδα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να χαρακτηριστούν και αξιοπρεπή με βάση την εικόνα του παιχνιδιού και αυτόν τον φοβερό επιθετικό μονόλογο του Ολυμπιακού. Δεν επέτρεψε καν στον Ατρόμητο να πραγματοποιήσει μια ευκαιρία, να βγάλει μια καθαρή φάση. Σαριγιάννης τώρα το βλέπουμε να γυρίσει σε αριστερό μπακ. Ελέγχει την μπάλα τώρα στο κέντρο και αριστερά. Αλλάζει με τον Πούλο. Κλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Δαρβίρα, ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ τώρα στο χώρο του κέντρου από τον Καζερό. Ενώ επιδεινώνονται εδώ οι καιρικές συνθήκες, η βροχή πέφτει πολύ πιο έντονα και δυσκολεύει το έργο όλων, ελπίζουμε, όχι και των παιδιών. Δαρβίρας εκεί αριστερά, μόνος εντελώς μέσα στην περιοχή. Από τη σέντρα του Λίγδα βρέθηκε ο Σούφκας στην κεφαλιά, στόχησε όμως. Έτσι χάθηκε ευκαιρία για το 5-0, δεν σημαίνει και πολλά αυτό. Το 4-0 είναι ένα σκορ που έχει εξασφαλίσει εδώ και αρκετή ώρα στον Ολυμπιακό τον τίτλο του πρωταθλητή, τον τίτλο της ομάδας που κατέκτησε, που θα κατακτήσει σε λίγα λεπτά, θα σηκώσει σε λίγα λεπτά το τρόπαιο του Elite Neon Cup εδώ στην Παιάνια. Δαρβίρας αλλάζει με τη μία δεξιά, είναι λίγο δυνατή όμως η μπαλιά του για τον Παυλάκη, όχι για τον Πνευμονίδη. Κεραυνοί, αστραπές και βροντές. Σε συνθήκες εδώ, σε ένα περιβάλλον εδώ στην Παιανία, μοιάζει περισσότερο με χώρα της Βόρειας Ευρώπης, με περιβάλλον που επικράτησε η χώρα της Βόρειας Ευρώπης, και όχι στην Ελλάδα του Απριλίου, των μέσων Απριλίου. Υπομονετικά όλοι περιμένουν να ολοκληρωθεί αυτός ο τελικός, αφού δεν υπάρχει και ενδιαφέρον όσον αφορά το σκορ της αναμέτρησης, όσον αφορά το ανταγωνιστικό επίπεδο. Σαριγιάννης κόβει, προσπαθούν να του πάρουν την μπάλα παίκτες του Ολυμπιακού και υποπίπτουν σε ένα φάουλ. Hey!
μάτια μαλλιά ξανά, θα βγει πρώτος του Λανιάκου, θα δώσει την μπάλα στον Νικολακούλη και από τον Νικολακούλη η μπάλα θα γυρίσει στον Ιάσονα Γεωργακόπουλο, τον οποίο τώρα βλέπω να έχει μπει στο τέρμα. Δεν είχα, συγχωρέστε με, δεν είχα αντιληφθεί την αλλαγή του ότι άλλαξε και τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός. Ο Ιάσονας Γεωργακόπουλος και αυτός ένας από τους πρωταγωνιστές της σεζόν, καθώς ήταν ο τερματοφύλακας που απέκρουσε δύο πέναλτι στην διαδικασία του τελικού με τον ΠΑΟΚ και αυτός που πανηγύρισε τελευταίος και χάρισε, θα λέγαμε, το κύπελο του πρωταθλητή K15 στον Ολυμπιακό. Πνευμονίδης. Θα δοκιμάσει με το αριστερό. Όχι, προτιμάει να πασάρει στην περιοχή στον Πλιόνι. Καλή κάθετη μπαλιά για τον center for του Ατρομήτου, το λιώσει, δεν θα περάσει όμως. Ο Ολυμπιακός πάλι ελέγχει την μπάλα. Γεωργακόπουλος περνάει για το συμπαίκτη του στην K15 και συμπροταθλητή του, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, τον Σουλανιάκου. Η μπάλα ξαναγύρισε μετά στην αριστερή πτέρυγα με τον Δάμα. Ο Δαρβίρας να αλλάξει με τον Παυλάκη. Να κόψει σε πλάγιο out ο Καψής. Το 45ο λεπτό από τα συνολικά 50 που θα διαρκέσει ο τελικός. Ολυμπιακός Ατρόμητος 4-0. Στον τελικό του Βίκος Κόλλα Elite Neon Cup εδώ στην Παιανία. Ο τελικός πλησιάζει προς το τέλος. Η ώρα της στέψης για τον Ολυμπιακό έρχεται. Και τώρα την μπάλα την ελέγχει ο τερματοφυλακάς του, ο Ιάσονας Γεωργακόπουλος, για τον Σουλανιάκου. Εδώ ένα λάθος από τον Στέλιο Σουλανιάκου και μια ευκαιρία για τον Λιώση να πετύχει ένα γκολ. Ωραίο σούτ από κρύο Γεωργακόπουλος, ως μη γεννωμένη φάση, γιατί ο σέντερφορ του Ατρόμητου έχει υποδειχθεί σε θέση offside από την πάσα του Τιμουπούλου. Ξανά Σουλανιάκου για Γεωργακόπουλο. Πιο βαθιά τώρα, με την μπάλα να φτάνει δεξιά στον Νικολακούλη. Εκεί να προσπαθεί να την περάσει στην επίθεση για να δημιουργήσει ο Ολυμπιακός κάποιες αξιόλογες πάλι επιθετικές συνθήκες. Δεν τα καταφέρει όμως. Ψύχρεμα ελέγχουν οι παίκτες του Ατρόμητου. Δοκίμασε να ανέβει ο Σαριγιάννης. Δεν πρόλαβε και πάλι μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Υποκαταρακτώδη βροχή όλο το δεύτερο ημίχρονο του τελικού. Δάμα. Γεωργακόπουλος, Δαρβίρας αλλάζει με τον Παυλάκη. Ο Παυλάκης που έχει τον αδερφό του να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό και μάλιστα να είναι εκ των βασικών στελεχών που κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλήματος K19, αρχηγός του Παναθηναϊκού, Γιώργος Παυλάκης. Μεγάλη ηλικιακή διαφορά, θα αργήσουν πολύ τα δύο αδέρφια να βρεθούν αντίπαλοι. Ποιος ξέρει όμως τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Πούλος εκεί πήρε την μπάλα, ζήτησε φάουλ, δεν ήταν όμως και έτσι ο Ολυμπιακός ελέγχει ξανά με τον Πνευμονίδη. Πολλά τρεξίματα κι αυτός σε όλο το διάστημα του αγώνα. Πλάγιο για τους ερυθρόλευκους. Με Πνευμονίδη για Πλιόνι και από εκεί για Παυλάκη. Η μπάλα φεύγει αριστερά, ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε. Παίρνουν το πλάγιο τα παιδιά του Ατρόμητου να πάρουν κάποιες ανάσες, να ηρεμήσουν λίγο το παιχνίδι. Ωραία ο Δάμα αριστερά για τον Παυλάκη και από εκεί για τον Δαρβίρα. Νέο πλάγιο ξανά για τον Ολυμπιακό. Αριστερά και προς την περιοχή του Ατρόμητου, ενώ διανύουμε τα δύο τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Δαρβίρας, πίσω η μπάλα για τον Πλιόνι. Δεξιά βαθιά για τον Πνευμονίδη, πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε. Out η πλάγιο, πλάγιο out η μπάλα. Δίπλα στο σημειάκι του corner. Εκτελούν γρήγορα οι παίκτες του Ατρόμητου. Προσπαθούν για κάτι καλό. Στο τέλος. Το μάτς έχει μπει στην τελική του ευθεία εδώ και πάρα πολύ ώρα. Απομένει μόνο το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.
για να μπει απλώς μια σφραγίδα στην κατάκτηση και αυτού του τίτλου από τον Ολυμπιακό. Κάποια παιδιά αυτής της ομάδας θα κάνουν τον double, καθώς ήταν και μέλη της ΚΑΠΑ 15, ήταν στελέχη της ΚΑΠΑ 15 που κατέκτησε το πρωτάθλημα, ο Σουλανιάκου, ο Μπάμπης Κοστούλας, σκόρερ του πρώτου γκολ, ο Ρες Καρακώστας, ο οποίος δεν συμμετείχε, δεν αγωνίστηκε σήμερα, και ο Χρήστος Εφραίμ Δαρβίρας. Ήταν και φυσικά ο Ιάσονος Γεωργακόπουλος, ο τερματοφύλακας, ήταν μέλη αυτής της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πλησιάζοντας στο τέλος, Ολυμπιακός Ατρόμητος 4-0, στο 10 ο Κοστούλας το 1-0, στο 19 με πέναλτι ο Μουζακίτης το 2-0, στο 20, στο 19 το κέρδισε ο Ολυμπιακός το πέναλτι, στο 20 το έβαλε ο Μουζακίτης. Στο 30 με κεραυνό του Μουζακίτη. Και με το ξεκίνημα, λίγο πριν, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, στο 27, ο Δάμα με προβολή από κοντά είχε κάνει το 3-0. Θα πούμε και μετά με το σφύριγμα της λήξης, τα γκολ για να τα γράψει η ιστορία, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, ο Δαρβίρας με μια ωραία ατομική προσπάθεια, με γνωστό ωραίο μεγάλο διασκελισμό, από πλάγια πέρασε την πάση στον Πνευμονίδη και από πλάγια ο Πνευμονίδης δοκίμασε για το 5-0, δεν τα κατάφερε. Ο Βόζινος διαιτητής φαίνεται ότι διασκεδάζει αρκετά στην Ελλάδα, κρατάει και λίγη καθυστέρηση, γίνανε και πολλές αλλαγές. Τώρα όμως σφυρίζει τρεις φορές, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής ΚΑΠΑ 16 στο Βίκο Σκόλα Elite Neon Tournament που έγινε στις εγκαταστάσεις Παιανίας, επικρατώντας τον τελικό 4-0 του Ατρόμητου, με σκόρερ τον Μπάμπη Κοστούλα στο 10ο λεπτό, τον Χρήστο Μουζακίτη στο 20ο με πέναλτι και στο 30ο και τον Δάμα στο 27. Σας αφήνουμε προσωρινά, μείνετε όμως εδώ συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο τελικός της ηλικιακής κατηγορίας ΚΑΠΑ 14 με αιώνιο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.